Συνεχίζω. Παρακαλώ, από την πρώτη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, δεν ευθύνονται αυτοί που κατέβηκαν εδώ και τους είπαν ότι θα αφήσουν αυτοί τους ανέβασαν. Παρακαλώ, κύριε, κάθισε κάτω. Κάθισε κάτω, παρακαλώ. Δηλαδή θα θυμωθεί ο περιφερειακός σύμβουλος. Σας προστατεύει το Προεδρείο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στατηγάπο, σας προστατεύει το Προεδρείο. Απειλώ. Να ηρεμήσουμε, όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Ηρεμήστε στο βάθος. Ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα. Ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα. Κύριε Πρόεδρε! Κύριε Πρόεδρε! Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ναι. Δεν μπορώ να έχω πίσω ανθρώπους και να μιλούν. Σας παρακαλώ, να φύγουν από πίσω. Εδώ υπάρχει ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος, εκπροσωπής, τον Δήμο. Υπάρχουν εκπρόσωποι που θέλουν να μιλήσουν, να φύγουν από πίσω. Ακούστε. Ο λαός μπορεί να είναι όπως λέει ήρεμος, όπως λένε μερικοί ότι είναι ήρεμος. Αλλά ποιοι μιλάνε, αυτοί που στις ανεχρόνιες που είχαν την διοίκηση, οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα για τα σκουπίδια και έρχονται σήμερα να μας κάνουνε, τι, να μας πούνε τι. Κύριε Λέκα, καθίστε παρακαλώ. Εγώ έχω δώσει μαθήματα, κύριε Λέκα. Παρακαλώ, κύριε Λέκα. Όχι, σας υπολογίζω. Παρακαλώ, ακούστε. Θα κάνουμε μια. Δεν έχει κανείς το λόγο. Παρακαλώ. Μπήκατε μέσα, κάνετε αυτή τη φασαρία. Λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι πραγματικά για αυτή τη δίπλο προσωπία που δείξατε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, όποιος θέλει και δεν έχει την τόλμη από το έδρανο του Περιφερειακού Συμβούλου να πει τη γνώμη του, ας βγει έξω και ας κρυφτεί. Η δική μας η επιλογή είναι να είμαστε εδώ όλοι μαζί και να πούμε στους πολίτες τη γνώμη μας και την αλήθεια. Εάν η κυρία Νικολάκου, συγγνώμη, παίρνω το λόγο, νομίζετε ότι κρυβόμαστε, γιατί και εγώ θα φύγω, όλοι μαζί είναι να είναι και οι άνθρωποι που είναι έξω. Όλοι μαζί χωρίζονται σε κηδίους και πατρίκιους, δεν γίνεται. Το είπα από την αρχή. Εάν θέλετε να μπει ο κόσμος μέσα, να συνεχίσουμε. Δεν θέλετε, αντίο σας. Λοιπόν, ποιος θέλει να τοποθετηθεί? Ο κύριος Παπαθεοφάνους. Ο κύριος Παπαθεοφάνους από τον Όπο. Δεν μπορέσανε ποτέ να λύσουν το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. Είμαι δήμαρχος, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση 30 χρόνια. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, σε συναντήσεις, σε συγκέντρια, σε τέμε, εκάναμε, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Άμα θέλεις, άμα θέλεις να ακούσεις, δεν θα μάθει, ακούσεις, πήγαινε έξω. Σαν δήμαρχος έκανα τα πάντα να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και στην Κορινθία παντού. Δεν μπορέσανε ποτέ να τα λύσουμε. Ερχόμαστε τώρα, την τελευταία στιγμή, όταν πλακώσαν τα πρόστιμα, δεν ξέρω τα πρόστιμα ποιος θα τα πληρώσει αύριο το πρωί, ο κύριος Δράκος και ποιος άλλος θα τα πληρώσει. Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το ειδικό μας, να δούμε αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Να ακούσουμε τους δημάρχους που είναι εδώ που έχουν έρθει, τους εκπροσώπους που μπήκαν μέσα και τι να τους κάνουν τους πολίτες. Οι πολίτες τους έχουν συνηθίσει. Και εγώ στην Κορίνθου είχα πολλές αντιδράσεις. Αλλά για να λύσω το πρόβλημα για την ανάπτυξη της περιοχής της Κορινθίας, το έδωσα και δεν έκανα τίποτα. Αυτό να μάθεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία. Ποιος θέλει το λόγο? Να κάνετε μια δήλωση και να σας δώσω το λόγο. Αλλά, κυρία Ελευθέρη, έτσι δεν γίνεται. Έχω δώσει το λόγο. Θα περιμένετε να κάνετε τη δήλωσή σας μετά από μέσα. Λοιπόν, Γιώργο, σε παρακαλώ. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Θα μάθουμε ο ένας να σέβεται τον άλλον και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει. Είπα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μία δήλωση από πλευράς της Συντονιστικής Επιτροπής για να ρυθμίσει τα εσωτερικά συστήματα. Αυτό να ρυθμίσει την
Η συμβατική τροπή που πήρε το Συμβούλιο. Ποιο Συμβούλιο. Χωρίς δική μας ευθύνη. Ποιο σας είπε. Ποιος, κυρία Λιφέρη, ποιος σας είπε ότι εμείς αποδώσαμε ευθύνες στους πολίτες. Ακούσατε από μένα καμία τέτοια κουβέντα. Ακούσατε καμία τέτοια κουβέντα από εμάς. Από εσάς όχι, από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που κολλάνε. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα οι πολίτες. Δεν είναι, ορίστε. Εγώ άκουσα την κυρία Νικολάου. Αφήστε τα αυτά τώρα, μην τα θαλαλίσετε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εδώ δεν θα τα. Τι την ακούσατε να λέει την κυρία Νικολάκου? Ντρέπομαι για αυτά που λέτε, ντρέπομαι που είσαστε δήμαρχος και κάποτε, γιατί η εντολή της αστυνομίας ήταν να μπουν μόνο αμυγός οι περιφερειακοί σύμβουλοι, μπήκε ο περιφερειάρχης στη μέση και κατέβηκα κάτω μαζί με δύο συμβούλους και συναδέλφους για να μπείτε μέσα. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, λυπάμαι γιατί λέτε ψέματα και ντρέπομαι κύριε Αλιφέρη που είστε σαν δήμαρχος. Μπροστά σε αυτό, στη δικιά σας φιλοδοξία, μπροστά στη δικιά σας φιλοδοξία, λέτε ψέματα ισχρά και λυπάμαι γι' αυτό. Ντρέπομαι κύριε Αλιφέρη, καθίστε εδώ και πείτε τη θέση σας. Δίθεν σας ενοχλεί. Μην κρύβεστε κυρία Λιφέρη και αύριο θέλετε να το παίξετε ήρωα στην περιοχή σας. Έχετε υποχρέωση να είστε εδώ. Και εσείς φεύγετε για να βγείτε έξω και να σας χειροκροτήσουνε. Αυτό κάνετε κυρία Λιφέρη. Με εντολή του περιφερειάρχη κατέβηκα. Ακόμα και ήξερα ότι θα το προβοκάρετε ότι ήμουν κάτω, αλλά πήγα στην είσοδο. Γιατί κοιτάω τους μεσίδιους στα μάτια κυρία Λιφέρη. Δεν πες το μεσίδια. Σας παρακαλώ πολύ. Ανακαλέστε αμέσως! Πρόεδρε! Συγγνώμη, Τροπή! Επειδή έξω... Αποκαλείτε λέω της κυρίας Αλιφέρη το ψέμα, δεν λέω για σας! Δεν λέω για σας! Κατέβηκα κάτω, αγαπητέ μου, συμπολίτη που σας ξέρω χρόνια, ξέροντας ότι μετά η παρουσία μου στην είσοδο θα σχολιαστεί. Όμως ο περιφερειάρχης μου είπε όχι, θα μπουν μέσα, θα μπει όλη η συντονιστική, θα μπουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και είστε σήμερα εδώ. Το πήρε πάνω του ο περιφερειάρχης αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να πείτε τις απόψεις σας εδώ. Και όχι να λέτε τάχα δείτε μόνο διαδικαστικά θέματα και να φύγετε. Γιατί εδώ θα είναι ιστορική η στιγμή και κάποτε, όταν ούτε εγώ θα είμαι την περιφερειάρχης ούτε εσείς τίποτα, θα πρέπει να καταλάβετε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και σηκώθηκα πρώτη από τη θέση μου. Έχετε δίκιο. Για σας πω γιατί. Ψάχνουμε το χώρο. Βεβαίως. Είναι το μόνο σωστό. Έχουμε η εντολή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει χώρος και γι' αυτό φροντίζουμε να δημιουργήσουμε. Όχι, δεν το κάναμε εμείς. Δεν το κάναμε εμείς ούτε το πέντριο. Ο περιφερειάρχης έδωσε το λίγο να μπουν μέσα περισσότεροι από αυτούς που ήταν από την αρχή να μπουν. Άρα αποφάσισε το Συμβούλιο τη Συνεδρία των Δημοτικών. Όχι το Συμβούλιο, κυρία μου. Είπαμε ότι για το θέμα ότι είστε όρθιοι το κατανοούμε και φροντίζουμε. Ελά, πρόεδρε, τι στο θέμα να τελειώνουμε. Τι στο θέμα να τελειώνουμε. Κύριο Περιφερειάρχη, εκ των λόγων να το πει. Στην θέλησή μου να συμβάλλω για τη λύση σε περιφερειακό επίπεδο αυτών των πραγμάτων, είμαι υποχρεωμένο και εγώ να αποχωρήσω. Τι θα ήθελα όμω, κύριε Περιφερειάρχη, να συμβουλέψω με τη μικρή πείρα που είναι. Αναβάλλετε στο πήγα δύο ημέρες την κουβέντα αυτή, να γίνει γενική σύνδεση κάτω με τον κόσμο για να μην υπάρχουν προσχήματα, διότι δυστυχώς δικοί σας σύμβουλοι πυροδότησαν το κλίμα. Το αντιλαμβάνεστε, είστε αρκετά έξυπνος, αρκετά ευφυής και έμπειρος, το είδατε, μαζεύτε το θέμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος και ο δήμαρχος, για μένα δεν θα του υποδείξω ό,τι θα κάνει, έχει χρέος να κάνει εκείνο που πρέπει και
που είναι συμφέρον του λαού που τον εξέλεξε. Γεια σας, ο κύριος. Δύο λεπτά και θα αποχωρήσω, κύριε Πρόεδρε. Πείτε μου στο όνομά σας. Στην τέταρτη Δήμο Ανδανίας, ενώ που ήμουν εγώ παλιά, πυρόπτη περιοχή με τις φωνικές πυρκαγιές του 7. Και έρχεστε τώρα, κύριε Περιφερειακή Συμβουλή, να ψηφίσετε εσείς να έρθουν τα σκουπίδια στην αυλή του σπιτιού μας. Έχουμε την ΠΠΕ, κύριε Περιφερειάρχα, γνωρίζετε και τη φιλία που έχουμε τόσα χρόνια, πολλές φορές και κάτω, ότι οι άνθρωποι στη Σκάλα και στα Τσουκαλέκα δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα. Δεν μπορούν να απλώσουν τα σεντόνια και τις μπιτζάνες και τα κουστούμια τους. Γιατί γίνονται μπουτζούρα. Έχουμε τη Μεγαλόπολη, όταν φυσάει ο βοριάς και φέρνει όλη την Κάφνα εκεί κάτω. Και εσείς θα ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι, να έρθει και η καύση των απορριμμάτων και το υπόλοιπο να θάβεται και ο υδροφόρος ορίζοντας. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Σεισμογενής περιοχή. 300 μέτρα μέσα σπίτια μας. Θα σας άρεσε, κύριε Πρόεδρε, να έρχονταν στο δικό σας σπίτι. Θα σας άρεσε, θα ψηφίζανε οι άλλοι συμβούλοι να ήταν στην αυλή του σπιτιού σας. Σαφώς, εμείς τη φάγαμε την παλιά ζωή, σε εισαγωγικά, εγώ 50 χρόνων είμαι. Τι θα πούμε εμείς στα παιδιά μας και στα γόνια μας. Τι θα πούμε για την ΠΠΕ, για την Κάρση, για τη Μεγαλόπολη. Πρέπει να φύγουμε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε ότι φυλάμε Θερμοπύλες. Φυλάμε Θερμοπύλες, κύριοι εκεί. Καταλάβετε το τι πάτε να κάνετε. Θα πω κάτι για να τρίξουνε κάποια κόκαλα, γιατί κρύφτηκα ποτέ. Γι' αυτό με τιμά ο λαός και με έχει φέρει πάντα πρώτο. Αν ζούσε ο καπετάνιος ο Μακαρίτης, θα τόλμαγε κανένας να ψηφίσει. Θα τόλμαγε στην αυλή του σπιτιού του που κατέβαινε με το ελικόπτερο και έφερε προσωπικότητες Ομπάμα, για να μην λέω ονόματα, να ψηφίσετε εσείς στην αυλή του να φέρει τα σκουπίδια. Είδατε τι είπε ο κύριος από τη Σουηδία που έφυγε. Έφυγε από τη Σουηδία, είναι εδώ παρόν. Και έρχεται να επενδύσει, κύριε Τατούλη. Ήρθατε μαζί, πήγαμε και το είδαμε. Αυτό τον άνθρωπο να παρασημοφορήσετε. Που ήταν από τη Σουηδία να επενδύσει. Και εμείς τι πάμε να κάνουμε. Να του ρίξουμε μια κλωτσά και να του πούμε σηκωθείτε, φύγετε, ξαναπηγαίνετε στη Σουηδία. Ξέρει κανένας, κύριε, τι θα που είναι εδώ μέρος. Ήρθε κανένας να το δει εκτός από τον κύριο Περιφερειάκη. Και τον κύριο. Ολοκληρώστε. Κύριε Ιδιακούπη, ολοκληρώστε. Και περάσατε, κύριε, εγώ δεν σας ξέρω με τον άλλο τον ναι. Συνάδελφο προηγουμένως. Τι θα κάνατε, μα ήταν στην αυλή σας. Με όλο τον σεβασμό και την αγάπη. Κύριε ευχαριστώ, Ιδιακούπη. Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ, επειδή είμα, πρέπει να αποχωρήσω. Συντάσσουμε. Υποδοτούμε αυτή τη στιγμή επί της μελέτης. Θα πάρει επί της μελέτης. Επί της. Μα εσείς τι πιστεύετε. Όχι. Είστε περισσότερο ευαίσθητος. Είναι κανένας... Κύριε Τατούλη, δεν σας κατηγορώ εσάς. Δεν σας κατηγορώ. Κύριε Τατούλη, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ την ίδια. Αυτά που λέω εδώ πέρα, καλό σα. Καλά κάνεις και τα λες, τι σου λέω. Καλά κάνεις και τα λες. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την υπηρεσία του ΙΠΕΤΑ. Δεν είναι θέματα που μπορούν να απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και πολύ καλά κάνετε και τα θέτετε αυτά τα θέματα. Πάνω σε τι θα το ρωτήσετε τώρα. Εμείς, για όσους δεν ξέρουν, θα γνωμοδοτήσουμε επί του έργου και της μελέτης του έργου. Έτσι. Επί της μελέτης γνωμοδοτούμε. Στην γνωμοδότηση μπορείτε να πείτε όμως για αυτά τα σημεία να τα ελέγξετε γιατί έχουν πρόβλημα. Ασφαλώς αφού εμείς θα εισηγηθούμε στο ΙΠΕΚΑ να λάβει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις όλων για να επιτύχει βέλτιστες συνθήκες. Ο κύριος καθηγητής προηγούμενα δεν είπε κάτι. Δεν το είπε κάτι. Αντίθετα, προσπάθησε ακόμα περισσότερο να βάλει σε αγωνία και αντιπαλότητα τις τοπικές κοινωνίες με την πρότασή του. Δεν είπε όμως το εξής, ποια είναι η άποψή του για το σύνολο της μελέτης. Δεν είπε απολύτως τίποτα επί της ουσίας. Δημήτρη, δεν μίλησα για ξένα. Με τον κύριο καθηγητή μίλησα. Περιμένετε. Κύριε Δημόπουλε, έχουμε πάει 35 λεπτά, δεν μπορεί να περιμένουμε.
Δεν εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις, εκφράζω τις απόψεις του Δήμου Μιχαηλίδη για το συγκεκριμένο ζήτημα και για την όλη διαδικασία. Με πολύ σεβασμό προς το συλλογικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέλω να κάνω 4 παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση, παρακαλώ λίγο, η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής, σε ό,τι αφορά την γνωμονοτική διαδικασία. Ως νομικός και ως ασχολούμενος με τα συγκεκριμένα ζητήματα επί 25 τουλάχιστον χρόνια, θέλω να πω τα εξής. Η γνωμοδοτική διαδικασία στην οποία καλείστε να γνωμοδοτήσετε, θα γνωμοδοτήσετε θετικά ή αρνητικά. Είναι μια υποχρεωτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Για να οδηγηθείτε σε μια κρίση θα κάνετε μια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή ποια είναι? Είναι μια αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα πρώτο επίπεδο και σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι των επιμέρους κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν εξαχθεί από τις παρατηρήσεις των ανθρώπων και των φορέων που κατέθεσαν τις απόψεις και τις ενστάσεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι επιδείνυνο σωστό το προϋπόθηκε και το τώρα, δεύτερο θέμα, στη περιβαλλοντική προσέγγιση. Στα δικά μου θέματα, είναι αλήθεια ότι μια τέτοια διαδικασία είναι νεοφανής διαδικασία. Νομίζω ότι από αυτά